Με μία 16-σέλιδη πανομοιότυπη επιστολή, ο Γιώργος Αλογοσκούφης απευθύνεται στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τις επιλογές του στην οικονομία και καλώντας τη Ριγίλης να στηρίξει το κυβερνητικό παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, εκτιμά ότι η βασική αιτία του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας είναι το συσσωρευμένο χρέος. Η επιδείνωση του ελλείμματος, κυρίως κατά το 2009, περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία συνέχιζε να κυβερνά, αλλά έχοντας το τιμόνι της οικονομίας τον Γιάννη Παπαθανασίου και επιτηρητή τον Γιώργο Σουφλιά. Επίσης, θεωρεί ότι πρόβλημα ήταν η καθυστέρηση στη λήψη αποτελεσματικών διαρθρωτικών μέτρων και επιμένει ότι επί των ημερών του η οικονομία πήγε καλά. Ξεχνιέται ακόμη ότι το αποτέλεσμα των εκλογών του 2007 ήταν μια σημαντική επιβράβευσή του. Σε αυτό δυστυχώς έχουν συμβάλει και δικά μας στελέχη, μη υποστηρίζοντάς το ή ακόμη και προσχωρώντας τις απόψεις της κυβερνητικής παράταξης. Η Ριγίλης αποφεύγει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την επιστολή του πρώην Υπουργού Οικονομίας, τηρώντας παράλληλα τις λεπτές ισορροπίες με την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Ο Κώστας Καραμανλής είχε το θάρρος να κάνει την αυτοκριτική του και πριν και μετά τις εκλογές. Και την έκανε με γενναίο τρόπο, παραδεχόμενος και σφάλματα και παραλήψεις και στραβοτιμονιές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, στις οποίες προείδρευε ο ίδιος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να διαγράψουν κάποιοι την προσφορά στην πατρίδα του Κώστα Καραμανλή. Παράλληλα, συνεχίζεται και η συζήτηση για την αυτοκάθαρση, με ορισμένους να θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αποκηρύξει δημόσια την πολιτική του Γιώργου Αλογοσκούφη.